Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του Μικρασιατικού, τον Ηλία Κολοβό, και εκ των αρχηγών της ομάδας και αρκετά χρόνια. Ηλία, βρίσκεσαι στο Μικρασιατικό, με εξαίρεση ένα εξάμηνο που πήγε στο νεοπετελικό, δεν άντεξε όμως παραπάνω και επέστρεψε στην ομάδα. Λοιπόν, καταρχάς, με τη σειρά, για την ομάδα, για τη σεζόν, πώς έχει κυλήσει, πώς είστε ευχαριστημένοι, πιστεύετε ότι μπορούσατε κάτι καλύτερο? Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι, έτσι όπως ακριβώς τα είπες και εσύ, έλειψα από την ομάδα εδώ το τελευταίο εξάμηνο. Βρίσκομαι εδώ και στο Μικρασιατικό εδώ και 2 χρονιές, τρίτη μάλλον είναι αυτή. Αυτή την πραγματικότητα δεν άντεξα μακριά από αυτό το σωματείο. Έχουμε περάσει εξαιρετικές στιγμές και πέραν τούτου η δουλειά που γίνεται είναι απλά εκπληκτική. Και όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή ακόμα και στα 32 μου, συνεχίζω να έρχομαι από τα Βρυλίσια που και εμένα κιόλας στη Κεσαριανή, μόνο και μόνο για να ευχαριστιέμαι στο έπακρον αυτό το οποίο, ας πούμε, λαμβάνει χώρα σε αυτό το σωματείο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα. Ήταν μια περίοδος μεταβατική. Προσπάθησε η διοίκηση και λόγω κάποιων, ας πούμε, εξωτερικών παραγόντων να διαμορφώσουμε μια ομάδα λίγο διαφορετική σε σχέση με πέρυσι. Να δημιουργήσουμε μια ομάδα, ένα μείγμα παλαιών, λίγο μεγαλύτερων παιδιών και λίγο μικρότερων σε ηλικία από τις ακαδημίες του Συλλόγου. Θα λέγαμε ότι το εγχείρημα πετυχαίνει. Παρόλα αυτά, μάλλον να πούμε ότι το πρώτο μισό της σεζόν ήταν έτσι κάπως περίεργο, τα αποτελέσματα ίσως δεν ήταν και τα επιθυμητά. Ωστόσο, βλέπουμε με την πάροδο των αγωνιστικών και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του πρωταθλήματος ότι η εικόνα είναι τελικά πάρα πολύ καλή και από εκεί και πέρα οι βάσεις μπαίνουν φέτος για του χρόνου, ούτως ώστε να γίνει κάτι καλύτερο. Όπως είπα, βασιζόμενο πάντα σε αυτό το κράμα μεταξύ λίγο μεγαλύτερων παιδιών και παιδιών από την Ακαδημία. Μοναδικό πρόβλημα θα λέγαμε ότι παραμένει, ας πούμε, το γήπεδο και οι γηπεδικές συνθήκες, οι οποίες είναι πραγματικά τραγικές και δεν μας βοηθάνε στο να αποδώσουμε αυτό το οποίο μπορούμε και ξέρουμε. Είστε και ομάδα που αρέσκεται να κρατάτε την μπάλα στην κατοχή σας, να προσπαθείτε να παίξετε ποδόσφαιρο, οπότε σίγουρα το γήπεδο, ναι μεν σαν γήπεδο, σαν εγκαταστάσεις πιθανόν, είναι επίπεδου αλφα-εθνικής, αλλά η αλήθεια είναι ότι το χορδάρι έχει πρόβλημα. Ακριβώς, Κωνσταντίνε, είναι η φιλοσοφία εδώ και αρκετά χρόνια στην ομάδα είναι ότι παίζουμε, παράγουμε ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να παίζουμε έχοντας την κατοχή της μπάλας, ξεκινώντας το παιχνίδι μας από πίσω. Είναι κάτι το οποίο ζητά επιτακτικά και ο ίδιος μας ο προπονητής, ο Κώστας Σταμπουλίδης, βάσεις τις οποίες συνεχίζουμε εδώ και 2 χρόνια. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, οι γηπεδικές συνθήκες, παρόλο ότι, μάλλον οι εγκαταστάσεις, παρόλο ότι είναι εξαιρετικές για ένα σωματείο στην Α Αθήνας, το χορτάρι δυστυχώς είναι, ας πούμε, για κλάματα. Υπάρχει κορμός, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι όντως, επειδή η δουλειά μου είναι και τέτοια και έχω παρακολουθήσει το Μικρασιατικό σε αρκετά παιχνίδια, η ομάδα πραγματικά αδικείται. Και πάνε και ακόμα και με το θρίαμβο Χαϊδαρίου. Δεν κλείστηκε πίσω. Και όχι, σε καμία περίπτωση. Ακόμα και με το θρίαμβο Χαϊδαρίου που είναι πρωτοπόρος, ακόμα και με το Χαραβιακό στην πρώτη αγωνιστική που ήταν εκ των πρωταγωνιστών, ακόμα και τώρα στο Ηράκλειο. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, έπαιξε ποδόσφαιρο και πραγματικά πήρε θετικά αποτελέσματα. Και δείχνει ότι όντως γίνεται δουλειά και ότι υπάρχουν παίκτες, νέα παιδιά που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Ακριβώς, και προέρχονται επίσης και μετά. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνε, είναι να τονίσω και να αφήξω την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες. Να πούμε ότι σαν σωματείο. Αυτό τώρα θα σου δίνω την πάσα τώρα. Ακριβώς. Γίνεται όντως εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες. Νομίζω πάνω από 300 παιδιά προπονούνται. Είμαστε γύρω στα 280 παιδιά αριθμή ακαδημία αυτή τη στιγμή και πραγματικά βλέπουμε ότι η πρώτη ομάδα στελεχώνεται σιγά σιγά με παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από τις ακαδημίες της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό θα είναι για όλα τα σωματεία να έχουν, ας πούμε, την ίδια φιλοσοφία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή
η ομάδα, η πρώτη ομάδα στελεχώνεται και από παιδιά από την Ακαδημία, από το εφηβικό, σίγουρα δεν υπάρχει αναμενόμενη εμπειρία. Πράγμα το οποίο μπορεί να στοιχήσει σε αποτελέσματα και βαθμούς. Ωστόσο, δεν μένουμε σε αυτό, όπως είπα και πριν, η αγωνιστική εικόνα είναι πραγματικά καταπληκτική. Και το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι όλα τα παιδιά που προέρχονται από την Ακαδημία ανταποκρίνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο ζητούμενο του προπονητή, το οποίο είναι το καλό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο από πίσω, όπως είπαμε και πριν, κατοχή της μπάλας κτλ. Πραγματικά είναι κάτι σπουδαίο να βλέπεις παιδιά από την Ακαδημία σου να στελεχώνουν την πρώτη ομάδα και να ανταποκρίνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό σε αυτά, στις βάσεις μάλλον που ήδη έχει χτίσει ο προπονητής στην πρώτη ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πράγματι σπουδαίο πράγμα, πραγματικά σπουδαίο. Από εκεί και τώρα στις ακαδημίες νομίζω πλέον η Λία αναλαμβάνεις και ρόλο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Κωνσταντίνε, λέω ότι θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Μου αρέσει πάρα πολύ και ένας από τους λόγους ας πούμε που γύρισα και πίσω είναι ότι σε αυτό το σωματείο πραγματικά δίνονται οι ευκαιρίες στους νέους ενδυνάμει και μη προπονητές να πραγματοποιήσουν τα πρώτα στάδια στην καριέρα τους. Έτσι. Έχω αναλάβει και εγώ δύο τμήματα με το παπαιδικό, έχω αντικαταστήσει τον Χρήστο τον Κίνη, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται φαντάρος. Η επιλογή ήταν καθαρά του τεχνικού διευθυντή του Κώστα Σταυρουλίδη, πάντα σε συνεννόηση με τους διοικούντες την ομάδα, τον κύριο Μιχαλίδη και τον κύριο Αναγνώστου. Και πραγματικά αυτό που βιώνω και εγώ πλέον από τη σκοπιά του προπονητή, όντας καθημερινά με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Και πραγματικά έχω να πω ότι το μέλλον ανήκει πραγματικά σε αυτά τα παιδιά. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πραγματικά. Υπάρχει ταλέντο δηλαδή και στο ταλέντο. Υπάρχει ταλέντο και ειδικά στις πάρα πολύ μικρές ηλικίες, αυτό που εμείς αποκαλούμε αστεράκια ή junior ή mini, όπως θέλει να το πει κανείς, βλέπουμε ότι θα βγουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αφήσουν το στίγμα τους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξής Κωνσταντίνε, να ποδοσφαιριστές από την ίδια τη γειτονιά να απαρτίζουν την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι πρέπει νομίζω πλέον. Ειδικά αυτές τις εποχές από πάντα νομίζω, αλλά ειδικά τώρα που είναι και δύσκολα οικονομικά. Σωστά, βέβαια. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά της περιοχής. Πρέπει τα παιδιά της περιοχής επίσης και όλη η περιοχή να αγκαλιάσουν κρασιατικό, γιατί κακά τα ψέματα είναι η ανερχόμενη δύναμη της Κεσαριανής. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε όντως η ανερχόμενη δύναμη. Αριθμούμε, όπως είπα και πριν, γύρω στα 280 παιδιά. Είναι εκπληκτικό ο αριθμός. Ασύλληπτο νούμερο, πραγματικά. Ασύλληπτο νούμερο. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες 3-4 ομάδες ακόμα στη Κεσαριανή. Έτσι, σε μια πόλη η οποία δεν είναι. Και δεν είναι και μεγάλη. Ακριβώς, δεν είναι και μεγάλη. Δεν είναι Βύρονας, δεν είναι Ηλιούπολη, σε πληθυσμό που είναι δίπλα, ακριβώς, δεν είναι ελληνικό. Ακριβώς. Θέλω πραγματικά να τονίσω ότι η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, γιατί ζω εκ των έσω πλέον αυτές τις καταστάσεις, η οποία δουλειά συντονίζεται αποκλειστικά από τον κύριο Σταυρουλίδη, ο οποίος έχει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στις ακαδημίες, είναι εξαιρετική. Όλοι οι προπονητές είναι νέα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά. Και πραγματικά νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτό που θέλω να πω και να ευχηθώ μάλλον πρώτα απ' όλα στους ίδιους ποδοσφαιριστές είναι να έχουν την υγεία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά στο ποδόσφαιρο. Είναι όντως μια διέξοδος, πόσο μάλλον σε εποχές σαν τις τωρινές, όπου είναι πράγματι πάρα πολλές, πάρα πολύ δύσκολες και τα διέξοδα πάρα πολλά. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι να παροτρύνω μάλλον τον κόσμο της Κεσαριανής και όχι μόνο να έρθει στο γήπεδο, να δει την ομάδα, να δει το τι γίνεται, τι δουλειά γίνεται τόσο στις ακαδημίες μέσα από τη βιτρίνα της αντρικής ομάδας και νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα το να ασχολούμαστε όλοι με το ποδόσφαιρο, με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει την τόση προβολή που του αρμόζει και νομίζω ότι εάν πέσουμε και σκύψουμε όλοι πάνω από το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι ποδοσφαιριστές, ο απλός ο φύλαθλος, νομίζω ότι θα δούμε και πάλι σιγά σιγά τα ελληνικά πρωταθλήματα να ανθίζουν και να στέκονται στο ύψος που τους αναλογεί.